Καλησπέρα φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4, Λίμπερο παντού, ξεκινάει αμέσως τώρα, θα πάω μαζί μέχρι και τις 3, λίγο κουτσουρεμένη σήμερα η εκπομπή καθώς υπάρχει Έτσι, και ναι. η συνέντευξη τύπου από το γήπεδο της Τούμπας εν ώψη του αγώνα ρεβάνς του ΠΑΟΚ με την Σλόβαν Μπρατισλάβας. Με Άμπελ Φερέρα και Φερνάντο Βαρέλα. Ακριβώς, σε καλωσορίζω Χρήστο. Χρήστο Γιωβάνοπουλου, Γιώργος Μπαϊράμι στα δύο μικρόφωνα, καθοδόν και ο Γιώργος Παναγιωτίδης, έτσι. Τον οποίο περιμένει προεδρική θέση εδώ στη μέση. Στη μέση, κλασικά πράγματα. Συνεπώς μέχρι τις 2.30 περίπου που θα αρχίσει η συνέντευξη τύπου θα πάμε με την επικαιρότητα να δούμε τι συμβαίνει και στον Ελλάδη χώρο αλλά και στο εξωτερικό όσα προλάβουμε να πούμε. Υπήρχε χθες, ήταν βραδιά Champions League χθες, έγιναν γνωστές οι τρεις από τις 6 ομάδες προκριματικών που συνεχίζουν στους ομίλους του Champions League. Είχαμε και την εύκολη πρόκριση του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Και την εθνική ομάδα μπάσκετ, η οποία πλέον έχει ξεκινήσει η αντιστροφή μέτρηση. Μείνανε περίπου, όχι περίπου, τρεις μέρες μείνανε για την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου. Εμείς βέβαια παίζουμε 1 Σεπτεμβρίου. Στις 3 ώρα Ελλάδος. Ακριβώς. 8 η ώρα είναι στην Κίνα. Αν κάπου δείτε ότι στο πρόγραμμα, γιατί υπάρχει το πρόγραμμα, έχει αναρτηθεί από τη FIBA και γράφει 8 η ώρα. Μην ξαφνιαστείτε. 8 η ώρα είναι Κίνας. 3 η ώρα παίζει η Ελλάδα και τα τρία παιχνίδια της πρώτης φάσης με Νέα Ζηλανδία, με Βραζιλία και με Μαυροβούνιο. Να το έχετε υπόψη σας. Και περιμένουμε κιόλας ποιοι θα είναι τελικά οι 12 του Θανάση Κουρτόπουλου για την μεγάλη μάχη στο παγκόσμιο κύπελλο. Έτσι, αφού και ο Κώστας Λούκας θα είναι στη διάθεση του όμως. Θα είναι, οπότε μένει να δούμε ποιος θα μείνει εκτός. Οι τρεις επικρατέστεροι. Είναι ο Βαγγέλης Μάντζαρης, ο Αντώνης Γκόνιαρης και ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος. Ένας από τους τρεις θα αποχωρήσει από την προετοιμασία. Δώσε μου την πρόβλεψή σου. Εχθές υπήρχε ένα Πόλαν. Μαζί δεν ήμασταν. Μαζί ήμασταν. Ναι. Και ποιον ψήφισα ότι θα αποχωρήσει, ο Βαγγέλης Μάντζαρης. Ναι. Εκεί ποντάρω. Έτσι νομίζω. Αν και από κοντά έχω και τον Αντώνη Γκόνιαρη. Δεν νομίζω ότι ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος θα μείνει εκτός. Γιατί ίσως είναι και η τελευταία του μεγάλη διοργάνωση. Οπότε θα τον πάρει κανονικά. Υπάρχει και εμπειρία στο πρόσωπό του. Από την άλλη, έχουμε δύο διαφορετικούς τύπους παίχτη. Τον Γκόνιαρη και τον Μάντζαρη. Ο Μάντζαρης σίγουρα έχει την εμπειρία. Δεν αλλά τα τελευταία χρόνια είναι σε πτωτική πορεία. Απ' την άλλη πλευρά ο Γκόνιαρης είναι ένας πολύ ελπιδοφόρος κρατοσφαιριστής. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία. Σίγουρα όμως δεν έχει τόσο το κομμάτι της εμπειρίας. Δεν ξέρω τώρα τι θα παίξει ρόλο. Σίγουρα ο Θανάσης Κουρτόπουλος ξέρει καλύτερα. Έχω την εντύπωση ότι θα κόψει πάνω τον Βαγγέλη Μάντζαρη. Mm-hmm. Γιατί ο Αντώνης Γκόνιαρης ήταν ούτως ή άλλως στην επιλογή του για τη δωδεκάδα. Θα πήγαινε ούτως ή άλλως στο παγκόσμιο. Άρα νομίζω ότι ο Βαγγέλης Μάντζαρης θα είναι αυτός ο οποίος στην ουσία θα ξαναφύγει για δεύτερη φορά από τις επιλογές του. Και σίγουρα θα είναι και πολύ τιμητικό για τον ίδιο τον Μάντζαρη, ο οποίος γύρισε για λίγα παιχνίδια φιλικά και θα ξαναεπιστρέψει στην προετοιμασία της Ούνιξ Καζάν. Εκεί θα αγωνίζεται έτσι. Πλέον έτσι. Ο Έλληνας Γκάρτ. Πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Κάναμε την παρέμβασή μας για το μπάσκετ. Ναι. Όσο περνάνε οι μέρες, φυσικά θα τα λέμε και πιο αναλυτικά. Για τις μάχες της Εθνικής αλλά και για τις υπόλοιπες ομάδες, τα φαβορί και τα λοιπά. Θα δώσουμε και τα προγνωστικά μας στις επόμενες εκπομπές. Έτσι, για ναι. Να έχετε εικόνα. Όπως ξέρετε, είμαστε καλοί σε αυτό το κομμάτι. Το έχουμε αποδείξει. Ακριβώς. Ωραία. Για πες μας, Χρήστο, τι έγινε χθες στο Champions League. Τα τρία παιχνίδια, τα τρία πρώτα εισιτήρια, τα έξι που δίνει η προκριματική φάση. Τρία παιχνίδια χθες στα προκριματικά του Champions League. Η revanche των αγώνων. Στο ένα είχε κρυθεί στην ουσία η πρόκριση, ήταν το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Να ξεκινήσουμε από εκεί, από τον Ολυμπιακό που αγωνίστηκε μέσα στην Ρωσία και την Κραστοντάρ. Κέρδισε ο Ολυμπιακός 1-2. Πήρε και την πρόκριση με συνολικό σκορ 6-1. Δεν το περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Σίγουρα κάποιος θα έλεγε ότι είναι το φαβόρι Ολυμπιακός στο ζευγάρι με την Κράσνοντα, αλλά όχι και τόσο μεγάλη διαφορά να είναι στο συνολικό average. Συνολικό σκορ 6-1, εντάξει. Είναι με δύο νίκες. Πολύ σημαντικό και για την βαθμολογία της Ελλάδας στην UEFA, καθώς ο Ολυμπιακός έδωσε 400 βαθμούς από τις δύο νίκες, συν τους 800 στην Ελλάδα από το μπόνους που πήρε και τους ομίλους, για την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Οπότε μόνο εχθές έδωσε 1000 βαθμούς στην Ελλάδα και ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Στο άλλο παιχνίδι, Ερυθρός Αστέρας Young Boys, το πρώτο παιχνίδι ήταν. Πόσο ήταν το πρώτο παιχνίδι? 2-2. Και 2-2. Στον Ερυθρό Αστέρα υπάρχουν πολλοί παλιοί γνώριμοι των ελληνικών ομάδων. Είναι ο Κάνιας. Είναι ο Μάρκο Μαρίν. Ο Μάρκο Μάριν. Ο Μάριν, ναι. Και ο Ματέο Γκαρσία. Και ο Ματέο Γκαρσία πλέον.
και οι τρεις πήραν το εισιτήριο για τους ομίλους της Champions League, καθώς ο Ερυθρός Αστέρας ήρθε ισόπαλος 1-1 με τη Young Boys από την Ελβετία και πέρασε, είναι στους ομίλους του. Ο Μάριν είχε παίξει και τον Ολυμπιακό στους ομίλους πρόπερση. Να. Τότε στον όμιλο με Μπαρτσελώνα, με Sporting και ποιος άλλος ήταν. Άλλη μια ομάδα τέλος πάντων, δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν εκείνη τη χρονιά στους ομίλους. Ο ναι. Κάνιας δεν ξέρω, είχε ξανά ποτέ την ευκαιρία να παίξει ομίλους Champions League. Δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια. Με τον ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Όχι. Οπότε τώρα θα έχει την ευκαιρία του είναι να παίξει. Ναι. Στην ουσία θα ντεμπουτάρει στην κορυφαία. Και ήταν εξέφρενη και πανηγυρισμοί μετά το τέλος του παιχνιδιού και η ανακούφιση από την πρόκριση στο Μαρακανά του Βελιγραδίου. Ήταν έξαλλα τα πανηγύρια και με τον προπονητή, τον Λόγεβιτς, ο οποίος μπήκε μέσα το πανηγύρι σχεδόν με την ψυχή του, με τους ποδοσφαιριστές του. Δεν ήταν ανώτερος ο Ερυθρός Αστέρας στα δύο παιχνίδια, μπορώ να πω, αλλά είχαν αυτό το χαρακτήρα, αυτό που περνάει, που έχει περάσει ο Μιλόγεβιτς στους παίχτες του, και αυτό νομίζω έδωσε και την πρόκριση στον Ερυθρό Αστέρα. Σίγουρα τα πανηγύρια θα είναι έξαλλα, όπως και πλευράς Ολυμπιακού ήταν, καθώς οι όμιλοι σου προσφέρουν πάρα πολλά προνόμια και πάρα πολλά έσοδα. Ο Ολυμπιακός χθες εξασφάλισε 30 εκατομμύρια ευρώ, γράφτηκε στα μέσα με την πρόκρισή του στους ομίλους. Είναι 15.250 μόνο η είσοδος στους ομίλους, το μπόνους. Και από εκεί και πέρα παίρνει 10 εκατομμύρια ευρώ Ολυμπιακός από το ranking του την τελευταία δεκαετία. Δεν ξέρω πώς εξηγείται αυτό, αλλά παίρνει και από εκεί τόσα αρκετά χρήματα. Υπάρχει το τηλεοπτικό market pool, θα λάβει λίγα ακόμα από εκεί. Και υπάρχει και ένα ακόμα μπόνους που μοιράζεται από την UEFA, ανάλογα με τη θέση που θα κατακτήσεις στο Champions League συνολικά. Π.χ. η ΑΕΚ πέρυσι που βγήκε 32η πήρε το πιο μικρό ποσό, πήρε 1 εκατομμύριο μόνο. Α, μόνο. Μόνο. Ναι, ναι. Πήρε μόνο 1 εκατομμύριο από αυτό το μπόνους που υπάρχει. Mm-hmm. Ανάλογα με τη θέση που τερματίζει κάθε ομάδα, παίρνει και ένα μπόνους. Δηλαδή ο δεύτερος με το 31ο παίρνει 2 εκατομμύρια. Και πάει λέγοντας. Η ΑΕΚ πέρυσι που βήκε τελευταία πήρε το μικρό ποσό. Πήρε το μικρό ποσό, πήρε 1 εκατομμύριο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χάλασε. Και από ό,τι έχω διαβάσει κιόλας, θα τα επενδύσουν στο γήπεδο οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Αυτά τα χρήματα. Ναι, πού αλλού θα τα επένδυα, σε μεταγραφές. Νομίζω από ό,τι ακούστηκε, 15, τα 20 εκατομμύρια έβγαλε πέρυσι η ΑΕΚ. Ναι. Τα 15 θα πάνε για το γήπεδο. Πού, κλασικά. Για να μην δανειστεί η ομάδα από τράπεζα. Φυσικά. Που σημαίνει και επιτόκιο κτλ. Οπότε μπαίνει με δικά της χρήματα για να ξεμπερδεύει και πιο γρήγορα με το γήπεδο. Το οποίο αξίζει πάρα πολλά χρήματα. Να το πούμε αυτό. Δεν είναι εύκολη υπόθεση να φτιάξει ένα γήπεδο. Νομίζω το συγκεκριμένο εγχείρημα της Αγίας Σοφιάς κοστίζει γύρω στα 85 εκατομμύρια ευρώ. Τα 20 είναι της περιφέρειας, οπότε άλλα 65 είναι από πόρους ΣΑΕΚ. Μάλιστα. Αυτό. Καλώς τον. Καλώς τον. Καλώς σας βρήκα. Και στο τελευταίο παιχνίδι της βραδιάς που έτσι είχαμε χθες, η Ρόζενμπουργκ ήρθε 1-1 με την Δυναμό Ζάγκρεμπ. Προηγήθηκε η νορβηγική ομάδα. Έτσι. Το κυνήγησε αρκετά. Πήρε την πρόκριση. Η Δυναμό Ζάγκρεμπ. Η Δυναμό Ζάγκρεμπ, ναι. Αναμενόμενο. Ο Μάρι Λέοβατς θα είναι και αυτός ο ομίλος του Champions League. Μαζί με τον Κάνιας. Ναι, ένα αποτέλεσμα το οποίο ήταν λίγο πολύ αναμενόμενο. Έτσι. Όσον αφορά τους Κροάτες. Ναι, είχαν πάρει καθαρό προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι φυσικά. Οπότε το περιμέναμε ότι θα προκριθεί. Αν και ζορίστηκε λίγο γιατί βρέθηκε πίσω στο σκορ από νωρίς. Και ίσως ψιλοαγχώθηκε. Αλλά εντάξει, καλές περίσμα και τον Γιώργο. Τι γίνεται. Όλα καλά, να ξεκινήσαμε με Champions League. Μαύρα μάτια κάναμε μας εδώ. Βραδιά. Εντάξει, εγώ δύο μερούλες. Εγώ τουλάχιστον. Εντάξει, δύο μερούλες. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη ρε φίλε. Τέσσερις μερούλες. Δύο μερούλες από την εκπομπή εδώ. Τετάρτη είναι. Χρειάζεται και αυτό. Χρειάζεται να πάρεις και λίγες ανάσεις. Τι γίνεται. Είχαμε υποχρεώσεις. Ναι, ναι, εννοείται. Το είδαμε. Όλα καλά. Τέλεια, τέλεια, όλα καλά. Έκαναμε την αναφορά μας. Ο Ολυμπιακός, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ, κράτησε λίγο η χαρά των Ρώσων. Ισοφάρισε κατευθείαν. Ούτε ένα λεπτό. Ναι, έκανε και το 1-2. Φάνηκε η ανωτερότητά του στα δύο παιχνίδια. Σίγουρα δεν περιμέναμε τόσο να ανοίξει το σκορ. Στο συνολικό average, που βγήκε 6-1. Μετά και την πρόκριση της Κράσνοντα από την Πόρτο. Πώς πέρασε αυτή η ομάδα την Πόρτο. Όλοι αυτό μπορούν να πούν. Πώς έκανε 0-3 μέσα στο Ντραγκάο, στο ξεκίνημα του αγώνα εκείνου. Όντως, αν περνούσε η Πόρτο και εμφανιζόταν έτσι και στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, νομίζω θα μιλούσαμε για μια πιο επίκη πρόκριση. Τώρα, όταν αποκλείσει ένα όνομα στην Πόρτο. Βέβαια. Ολυμπιακός... Όπως φάνηκε, δεν ήταν σε καλό φεγγάρι και φαίνεται και στο πρωτάθλημα αυτό της Πορτογαλίας. Ο Ολυμπιακός, ναι, μεν είχε σχετικά εύκολες κληρώσεις. Συγγνώμη, πέρασε δηλαδή από ένα πιο βατό μονοπάτι με τους αντιπάλους που του έτυχαν στον δρόμο του, αλλά.
Αυτό που έκανε δεν είναι και εύκολο, έτσι. Να βγάλει τρεις προγραμματικούς γύρους με ένα γκολ, μόνο παθητικό και αυτό αδιάφορο ουσιαστικά στο χθεσινό παιχνίδι που ήρθε. Και με τέτοιες διαφορές, έτσι. Σωστά. Με νίκες, με πολύ εμφαντικά έφτασε ως ομίλος. Και αυτό το πιστώνουμε φυσικά. Έτσι, που είναι δύσκολο εννοείται. Το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, θεωρητικά, βλέποντας, ναι. Ξεκινώντας την πορεία σου. Πολύ νωρίς, πολύ καλοκαίρι. Πολύ δύσκολο να περάσεις από τρεις γύρους. Και όμως τα κατάφερε. Βρήκε λύσεις και από τους παίκτες οι οποίοι δεν τα πρωταβιολιά. Δηλαδή, χθες μπήκε ο Λαραμπή μέσα και έβαλε και γκολ. Ο Λαραμπή για βασικός ήρθε. Για βασικός, ναι. Αλλά στη δεδομένη φάση δεν είναι ακόμη έτοιμο. Γι' αυτό προτιμά τον Γκερερό. Νομίζω ο Λαραμπή θα καθιερωθεί ως βασικός στην πορεία. Γι' αυτό αποκτήθηκε και είναι σημαντικό ότι προσέφερε και αυτός. Ναι. Σε αυτή τη φάση που χρειάστηκε. Ναι. Έδειξε και αυτό ένα δείγμα ότι μπορεί να βοηθήσει συνέχεια. Εντάξει, είναι ακόμη νωρίς βέβαια στη σεζόν. Πρέπει να δούμε και στο πρωτάθλημα πώς συνεχίζει ο Ολυμπιακός, γιατί προχθές δυσκολεύτηκε στην πρεμιέρα. Αλλά πήρε το ζητούμενο. Οπότε αυτό είναι το σημαντικό. Και η είσοδο στο Champions League και τα έσοδα. Βέβαια. Και τώρα περιμένουμε από τον ΠΑΟΚ να συνεχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι, να κάνει αύριο το αυτονόητο. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε να το κάνει. Πρέπει να κάνει κατάμαση τούμπα. Πρέπει ανακοίνωση sold out η ΠΑΕ. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα για τον ΠΑΟΚ εκτός από την νίκη ή παύλα πρόκριση. Εννοείται. Πρέπει οπωσδήποτε να. Νίκη παύλα πρόκριση, γιατί μπορεί και μια νίκη με 2-1 να είναι καταστροφική. Πρέπει να κάνει την ανατροπή του σκορ του πρωταγωνιστή. Έτσι όπως τα έκανε, πρέπει να τα ξεμπερδέψει τώρα ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αν είναι σοβαρός και συγκεντρωμένος. Τα ξαναείπαμε. Δεν μπορεί η Σλόβαν. Εντάξει, τους έχουν βρεθούν σε τόσο καλή μέρα οι Σλοβάκοι και έχουν και την τύχη με το μέρος. Θα είσαι ο σοβαρός ΠΑΟΚ, νομίζω ότι μπορεί να τους περάσει. Πρέπει να μπει δυνατό στο παιχνίδι, γιατί αν δεχθεί ένα γκολ δυσκολεύουν πολύ τα πράγματα. Τελικά αυτό που λέγαμε για τον ΠΑΟΚ μετά τον Άγιαξ, αν θα επηρεαστεί και τα λοιπά και πώς θα το διαχειριστεί. Επηρεάστηκε. Δεν το διαχειρίστηκε σωστά. Επηρεάστηκε. Φάνηκε επηρεασμένος, φάνηκε ότι το μυαλό ήταν λίγο αλλού. Φάνηκε ότι σαν να τα είχαν δώσει όλα εκεί. Mm-hmm. Παίκτες, τεχνικό team, όλοι συγκέντρωσαν εκεί. Άδειασε και μετά δεν πήγε με την απαραίτητη συγκέντρωση στη Σλοβακία. Το αντιμετώπισε το μάτς ως Σαγκαρία, να το πούμε, με όχι τόσο υψηλό επίπεδο συγκέντρωση πάντως, και αυτό ήταν ξεκάθαρο. Φάνηκε κιόλας από τα λάθη που έγιναν, τα παιδικά λάθη εκεί, το γύρισμα του μάτος. Αύριο όμως δεν υπάρχουν για περιθώρια. Αυτό σίγουρα χτύπησε το καμπανάκι που λένε. Ναι. Και θα πρέπει να δείξουν τον πραγματικό τους εαυτό για να πάρουν και την πρόκληση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είναι πάρα πολύ κομβικό το αυριανό παιχνίδι και το prestige και οικονομικά. Βέβαια. Δεν υπάρχουν κανένα περιθώριο για την. Ο ΠΑΟΚ παίζει, μην ξεχνάμε, μισή σεζόν αύριο. Παίζει τους στόχους μια σεζόν, που στην ουσία θα είναι η μισή του η ευρωπαϊκή πορεία, γιατί εκτός από την είσοδό του στους ομίλους του Europa League θέλει να κάνει και μια καλή πορεία. Όχι μόνο να πάει στους ομίλους, και αν μπορεί σίγουρα, να πάει και στους 32. Κρυφά αυτό πρέπει να σκέφτονται, αλλά σε πρώτη φάση πρέπει να περάσει από τη Σλόβαν. Το άλλο είναι μακρινό σενάριο. Πρέπει βήμα. Το πιο σημαντικό να περάσει ο ομίλος. Κοίταξε, λογική λέει ότι. Θα είναι στο τρίτο γκρουπ ή στο τέταρτο σε περίπτωση που περάσει ο ΠΑΟΚ. Είναι στο τρίτο γκρουπ. Στο τρίτο, ίσως και στο. Τώρα δεν ξέρω τι γίνεται με τις ομάδες του Champions League. Περίμενε ο ΠΑΟΚ 3-4 αποκλεισμούς για να βρεθεί στο δεύτερο. Ίσως είναι και στο δεύτερο. Γιατί νομίζω η Ρόζεμπορκ ήταν η μία από τις ομάδες. Θα ξεκαθαρίσει απόψε. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό. Σήμερα με τα παιχνίδια που έχουμε. Και κρεμούν και οι τρεις τελευταίες ομάδες που θα πάρουν τα εισιτήρια για του 32 του Champions League. Έτσι έχουμε τις υπόλοιπες 29. Ναι. Να δούμε και το πρόγραμμα το σημερινό. Ναι, πούμε σήμερα ότι. Τρία μάτς στις 10 πάλι, έτσι. Τα τελευταία τρία εισιτήρια. Ο Άλιαξ αντιμετωπίζει τον Αποέλ στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα στη ρεβάνς εκείνου του 0-0 στην Κύπρο. Για να δούμε τι θα γίνει εδώ πέρα. Ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. Η Μπρίζ υποδέχεται τη Λίντσερ από την Αυστρία. Αν δεν κάνω λάθος, η Μπρίζ έχει κερδίσει. Έχει κερδίσει με 0-1 με εκείνο το πέναλτι. Με σκιές έχει κερδίσει. Το οποίο εν τέλει το είδαν στο ΒΑΡ και το έδωσαν πάλι πέναλτι. Δεν κατάλαβα πώς το δες αυτό. Είδες που γίνονται και στο εξωτερικό λάθη. Πήγε μόνο εδώ. Εντάξει, τουλάχιστον εκείνο. Μπορεί να είχαν παραγγείλει, κύριε φίλε, και να το χάσανε λίγο εδώ. Μπορεί να τους έπεσε λίγο απότομο. Και η Σλάβια Πράγας υποδέχεται την Κλούζα από την Ρουμανία. Και τα τρία παιχνίδι. Και τα τρία. 0-1. Και τα τρία παιχνίδια είναι στις 10. Οι Τσέχοι δηλαδή. Οι Τσέχοι έχουν προβάδισμα. Ναι, και νομίζω ότι Τσέχοι και Βέλγοι. Θα τη βρουν την πρόκληση. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι στο μάτς του Άγιαξ με τον Αποέλ. Ναι. Από πολλές πλευρές είναι ενδιαφέρον. Ναι. Για να δούμε εδώ πέρα. Αν ο Αποέλ παίξει όπως έπαιξε μέσα στην Κύπρο, νομίζω ότι μπορεί να πάρει και αποτέλεσμα με στο Γιώχαν Κρόιφ Αρένα. Και σε ρωτάω εγώ τώρα, αν ζοριστεί ο Άγιαξ, ναι. θα πάρει αυτό το boost που χρειάζεται. Θα το πάρει, πιστεύεις. Ναι. Να το δούμε αυτό. Γι' αυτό λέω ότι είναι ενδιαφέρον από πολλές πλευρές σήμερα. Βέβαια. Όπου να θα έχουμε και τη συνέντευξη τύπου του Άμπολ Φερέρα και του Αυτό περιμένουμε να μιλήσει ο Πορτογάλος και ο. Ναι.
Και μισή γράφει. Και τέταρτο ήταν κανονικά αρχικά προγραμματισμένη. Πάμε και μισή. Και η Αγάπη πριν λίγο μας ενημέρωσε ότι ακόμη δεν έχει εμφανιστεί κανείς. Πριν από 5 λεπτά που μας ενημέρωσε μέσω μηνύματος. Ναι, ίσως να κάνουμε ένα διαλυματάκι σε λίγο και να επιστρέψουμε την συνέντευξη τύπου αμέσως. Θα το δούμε. Στέλνει ο φίλος ο Κώστας για τη δυναμικότητα των ομάδων που έπαιξε ο Ολυμπιακός. Λέει σιγά ρε παιδιά, ας έπαιζε με Βασιλεία, Σπαρτά και Μπενφίκα. Εντάξει, το είπαμε αυτό, ότι ήταν τυχερός μεν στην κλήρωση. Είχε βατή κλήρωση. Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν μπορείς να πεις ότι ήταν εύκολο το να περάσει και αυτούς τους τρεις γύρους, ακόμα και κόντρα σε αυτές τις ομάδες. Αυτή την περίοδο έχει τη δυσκολία του, έτσι. Σαφώς και ήταν τυχερός. Εννοείται θα μπορούσε να έχει πολύ πιο δύσκολες κληρώσεις. Δεν ήταν τα top ονόματα. Εννοείται θα μπορούσε να είναι στο δρόμο του η Πόρτο, για παράδειγμα. Σωστά. Εντάξει, βέβαια η Πόρτο μπορεί να την περνούσε έτσι που σε εμφανίστηκε. Ναι, εντάξει. Άλλη ποιότητα ομάδα, άλλη εμπειρία σε αυτό το επίπεδο. Θα έχουμε εξελίξει μάλλον και στο στρατόπεδο της Πόρτο, καθώς υπάρχει μια αλφα γκρίνια για τον Σέρτζιο Κοσενσάο. Ακουνήσει μαντήλε. Δεν ξέρω, εξαρτάται οι επόμενες 2-3 αγωνιστικές στο πορτογαλικό πρωτάθλημα, νομίζω θα είναι. Στην ΑΕΚ τι έχουμε, παιδιά. Στην ΑΕΚ τώρα που λέμε για προπονητή, τι έχουμε στην ΑΕΚ. Είπαμε ότι ο Ιλιέβιτς ανέλαβε. Ριζικές αλλαγές και νομίζω πως μόνο προς το καλό μπορούν να αναφέρουν. Τους ξύλωσε όλους ο Μελισσανίδης. Ξύλωσε όλους. Αυτά τα είπαμε, ναι, για προπονητή εννοώ, αν έχουμε κάτι καινούριο. Από ό,τι λένε, ο Γκουστάβο Πογιά θα έρθει για τη δεύτερη θητεία του στον πάγκο της Ένωσης. Υπήρχαν κάποια σενάρια για κάποιον άλλον προπονητή. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να. Ναι, δεν θα γίνει αυτή. Αν καθόντουσαν κάποιες. Ναι, με κάποιες συγκυρίες θα μπορούσε να έρθει κάποιος άλλος προπονητής. Δεν έκατσαν εχθές έτσι που ήρθαν. Σε ποιον αναφέρεστε. Δεν χρειάζεται, να πούμε. Εντάξει, γιατί να πούμε. Είναι από ομάδα που χθες προκρίθηκε, εν πάση περιπτώσει. Αν δεν προκρίνονταν. Εντάξει, ο Μιλόγεβιτς αναφέρομαστε. Γιατί δεν το λέτε, δηλαδή, από ποιον το κρύβουμε. Όχι, θέλω να σου πω ότι δεν είναι μυστικό. Δεν είναι στα ρεπορτάζ. Εντάξει, με πλάγιο τρόπο. Με πλάγιο τρόπο. Παιδιά, τρεις ομάδες προκρίθηκαν χθες. Η μία ήταν Ολυμπιακός, δεν μπορεί να τις πάρει το προπονητή. Η άλλη ήταν η Δυναμό Ζάγκρεμπ. Η άλλη ήταν ο Αθηνικός Αστέρας που έχει προπονητή τον Σέρβο Βλάταν Μιλόγεβιτς που εύκολα συνδέεται με τον Ήλια Ήβιτς. Εντάξει, αυτή είναι. Δεν φάνηκε απλά το μάτς. Να παίζουμε την τυφλόγγια. Σύμφωνα με τις χθεσινές δηλώσεις που γίνανε από το προπονητικό της ΑΕΚ, ο Μελισσανίδης έχει δώσει πλέον τα κλειδιά της ομάδας στον Ήλια Ήβιτς. Για τα επόμενα 4 χρόνια θα είναι αυτός που θα αποφασίζει για όλα. Για τις μεταγραφές, για τον προπονητή, γενικά για τη λειτουργία της ομάδας. Έχει αποδείξει ο Ήβιτς ότι μπορεί να αναλάβει τον καλύτερο τρόπο αυτόν τον ρόλο. Λοιπόν, ακούσαμε Φερνάντο Βαρέλα και Αμπέλ Φερέιρα. Στη συνέντευξη τύπου στην αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας, ενώ στο αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ με την Σλόβα Μπρατισλάβας. Νομίζω είπαν αρκετά και σημαντικά και οι δύο, και ο κεντρικός αμυντικός από το Πράσινο Ακροτήρι και ο Πορτογάλος τεχνικός. Δώσαν το σύνθημα της αντεπίθεσης, στην ουσία, σύνθημα πρόκρισης. Έτσι, τα είπαμε και πριν, ο ΠΑΟΚ πρέπει αύριο να βρει τον τρόπο να κάνει την ανατροπή, να γυρίσει αυτό το εις βάρος του 1-0 από το πρώτο παιχνίδι και να βρεθεί στους ομίλους του Europa League. Ο Φερέιρα στάθηκε στο πόσο η ομάδα θα καταφέρει να το κάνει αυτό. Συγκέντρωση, μυαλό. Εντάξει, απαιτείται σε αυτά τα παιχνίδια στο 100% για να μπορέσει να έρθει το σκορ της ανατροπής. Και νομίζω ότι και σε μια κατάμεση τούμπα που θα είναι, πρέπει να μπει δυναμικά ο ΠΑΟΚ αποφασιστικά για ένα γρήγορο γκολ αμέσως να βάλει τις βάσεις για την ανατροπή και για την πρόκριση. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό θα είναι το σημείο κλειδί εκεί, το πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού. Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πετύχει ένα γρήγορο γκολ ώστε να φύγει από πάνω του και το άγχος. Νομίζω και άμα το πετύχει αυτό το γκολ, μετά θα λυθούν και τα πόδια των ποδοσφαιριστών, θα βγουν οι συνεργασίες, θα βγει η ποιότητα που έχει ο ΠΑΟΚ και στην ομάδα αλλά και από τη μέση και μπροστά. Και θα είναι, νομίζω, ευχής έργο να δούμε και καλό ποδόσφαιρο από τον ΠΑΟΚ και όχι μόνο ουσία. Να πούμε λίγο την 18άδα. Ναι, την αποστολή που επέλεξε ο Φερέιρα. Ο Πασχαλάκης, ο Ζήφκοβιτς, Γιαννούλης, Ροντρίγκο, Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Ντόγκλας, Μίσιτς, Εσίτη, Ελκαντούρι, Πέλκας, Μπίσεσβαρ, Ζαμπάλι, Μιόν, Στόχος, Βιντεύση και Ακπομ. Είναι 18 που είναι στη διάθεση του Άμπελε Φερέιρα. Να πούμε ότι δεν έχει στη διάθεσή του το τιμερωμένο λέωμά του, καθώς συμπλήρωσε τρεις κίτρινες κάρτες στα ευρωπαϊκά παιχνίδια και τιμωρήθηκε αυτόματα με μία αγωνιστική. Επίσης, απόντως και ο Βιερίνια και ο Μαουρίτσιο. Οποίοι εντάξει είναι μακροχρόνια. Δεν ξέρω τι άποψη έχετε για την ενδεκάδα. Τι ενδεκάδα θα μπορούσαμε να δούμε. Εγώ από τον Άμπελ Φερέιρα. Πιστεύω, θεωρώ ότι θα πάει με την πεπατημένη.
Δηλαδή. Όχι με τις αλλαγές που είδαμε την Κυριακή, αλλά με την δεκάδα που είχε προτιμήσει και στα μάτς με τον Άντζαξ και στο πρώτο μάτς με τη Σλόβαν. Εκτός και αν επιλέξει μια-δυο αλλαγές σε αυτό το γκορμό. Εντάξει, σίγουρα μία θα είναι του Μάτος, έτσι, που θα πάρει τη θέση του Ροντρίγκο στο δεξιά τη άμυνα. Αυτό είναι αυτομάτως. Πασχαλάκης, Κρέσπο, Βαρέλα και Γιαννούλη δεν νομίζω ότι θα αλλάξουν. Πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή νομίζω πάλι θα είναι ο Εσίτη. Τέταρτο σερί Ελκαντουρί. 90 λεπτό. Είναι καλό, νομίζω, και σιγά σιγά δείχνει ότι ενσωματώνεται ακόμη καλύτερα. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα στα άκρα νομίζω είναι το μεγαλύτερο ερωτηματικό. Ο Μπίσβαρ νομίζω θα είναι στο ένα πλευρό. Και από την άλλη η Πτέρυγα. Εκεί η δεν θέση, ξέρω αν νομίζω, θέση... παίζεται μεταξύ Λιμιού και ο Λιμιό με την εμφάνιση που έκανε την Κυριακή νομίζω πρέπει να κερδίσει το Φερέρα και να πάρει θέση του Ζαμπά. Ναι. Του Ζαμπά που έχουμε δει ω τώρα σεζόν που δεν έχει πείσει καθόλου. Και γενικά του Ζαμπά. Δεν υστέρησε σε κάτι τόσο πολύ. Άμα θέλεις ώστε να είναι εκτός βασικής ενδεκάδας, αλλά ναι, με την εμφάνιση που έκανε την Κυριακή σίγουρα μάλλον θα είναι στην, έχει το προβάδισμα. Ναι, και από εκεί πέρα υπάρχει μπροστά το δίδυμο Ακπον Πέλκας που νομίζω ότι θα προτιμηθεί και πάλι, εκτός κι αν το γκολ του Σβιντέρσκι έτσι το φέρει του δώσει και άλλη μια ευκαιρία στην δεκάδα, με δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αύριο χρειάζεται ίσως και ένα πιο επιθετικογενές σχηματισμό για να μπει πιο δυνατά, πιο ζεστά στο παιχνίδι. Θα μπορούσε να δούμε ένα δίδυμο Ακπομ Σβιντέρσκι, αλλά με τον Σβιντέρσκι φορ περιοχής. Αλλά με τον Σβιντέρσκι φορ περιοχής και με τον Ακπομ λίγο πιο περιφερειακά, που υποστηρίζει αυτό το παιχνίδι. Γιατί ο Πολωνός είναι striker. Ναι. Θα μπορούσε. Και σίγουρα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και στην άμυνα, γιατί αν δεχτεί ένα γκολ θα χρειάζεται τρία μετά. Ίσως πάει και ο Πέλκα στην πλευρά με ένα σύστημα. Ακπομ Σβιντέρσκι. Ναι. Τέλος πάντων, θα μας τα πει τώρα και η αγάπη Γαβριλίδου. Να μας σχολιάσει πρώτα όσο άκουσε εκεί από την αίθουσα τύπου του γηπέδου της Τούμπας. Τι γίνεται, αγάπη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Τούμπα. Μία πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου, νομίζω, για ακόμη μία φορά. Είδαμε και τον Απελφέρη να εξηγεί πολλά από αυτά που ήθελε. Είδαμε το φιλανό του Βαρέλα να μην κρύβεται και να λέει ότι θέλουμε την πίεση και τη ζητάμε κιόλας. Νομίζω ξεκάθαρα μηνύματα γενικότερα. Επίσης, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι ο Απελφέρη θέλει λίγο να αφήσει το κομμάτι της περσινής σεζόν των επιλογών των παικτών και να κοιτάξει μπροστά. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο ότι σε κάθε τοποθέτηση πλέον το διαχωρίζει αυτό το κομμάτι και προσωπικά θεωρώ ότι έχει και απόλυτο δίκιο. Τώρα στο κομμάτι των επιλογών, γιατί σας άκουσα τώρα που συζητούσατε, ναι. Δεν νομίζω ότι περιμένουμε κάτι πιο κλάνο με Σβιντέρσκι, επειδή αυτό κράτησε τελευταία. Όχι, έτσι, λέγατε. Όχι. Όχι, δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Νομίζω ότι έχει πολλές πιθανότητες να ξεκινήσει ο Λιμιός με βάση την εικόνα που είχε προχθές. Mm-hmm. Υπάρχει ερωτηματικό για τα αριστερά από την άποψη ότι το ένα ενδεχόμενο θέλει τον πίστευμα να ξεκινάει κανονικά και τον Μπέλκα με τον Ακπόντο Ζά και τον Ζαμπά να μένει εκτός. Αλλά υπάρχει και το ενδεχόμενο του Ζαμπά αριστερά και τον πίστευμα μαζί με τον Ακπόντο να... και έτσι να μείνει ο Πέλκας εκτός. Να πάρει ο Πέλκας ανάση, μάλιστα. Γενικά, το έχουμε πει πολλές φορές, ο Αμπέλ Φερέιρα δεν είναι προπονητής τύπου Λουτσέσκου που μέσα από τις ασκήσεις, τελευταίες προπονήσεις έδειχνε σχήμα. Mm-hmm. Ο Φερέιρα δοκιμάζει πολλά, ανακατεύει πολύ πράπλα, δεν δείχνει ξεκάθαρα πλάνα. Οπότε, ό,τι μεταφέρουμε είναι με επιφύλαξη από αυτά που δουλεύονται και από αυτά που βγαίνουν από την ομάδα. Mm-hmm. Προσωπικά θεωρώ ότι ενδιαφέρον έχει και η μεσαία γραμμή για αύριο. Λες να έχουν και εκεί αλλαγή, αγάπη. Ναι. Το έχω το πίσω μέρος στο μυαλό μου, να σου πω την αλήθεια. Θεωρώ σίγουρα το Βαντουρί, αλλά δεν θεωρώ σίγουρο ότι η παρτενέρ του δεν είναι City. Mm-hmm. Δεν ξέρω, δεν πηγάζει αυτό από κάπου. Απλά στο λέω από με βάση κάποια πράγματα που έγιναν στις προπονήσεις. Mm-hmm. Θα το δούμε όμως αύριο. Δηλαδή πραγματικά δύσκολα μπορείς να μπει στο μυαλό του Φερέιρα σε αυτή τη φάση. Mm-hmm. Πάντως και ο Βαρέλα, για να επιστρέψουμε λίγο στην συνέντευξη τύπου, και ο Βαρέλα και ο Φερέιρα. Έδειξαν και με τις δηλώσεις τους έτσι και με τα λεγόμενά τους ότι έχουν καταλάβει απολύτως το τι διακυβεύεται αύριο. Ναι, απόλυτα λογικό. Ναι. Απόλυτα λογικό πραγματικά, γιατί εντάξει, ο ΠΑΟΚ αν μείνει εκτός σε ομίλου Europa League ξεκινάει τη σεζόν με πολύ άσχημο τρόπο και σε επίπεδο ψυχολογίας και σε επίπεδο ουσίας και οικονομικά, γιατί μπορεί να μην έχει χειροπιαστό θέμα, αλλά το financial fair play υπάρχει. Δηλαδή δεν μιλάμε για πρόβλημα ρευστότητας ή τίποτα τέτοιο, αλλά για την UEFA είναι θέμα. Οπότε είναι πάρα πολύ κακό το ενδεχόμενο ενός αποκλεισμού, στον ΠΑΟΚ το ξέρουν καλά αυτό. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω ότι και ο Βαρέλα και ο Φερέιρα, όπως είπες και εσύ, μάλλον εμφανίστηκαν τόσο συνειδητοποιημένοι για τη σημασία του αυριανού αγώνα.
Ναι. Θέλησαν να στείλουν το μήνυμα ότι πρέπει να έρθει η πρόκριση οπωσδήποτε. Ναι, όταν βλέπεις ότι η Σλόβαν έρχεται εδώ και αυτή συνειδητοποιημένη, αλλά με έναν άλλον αέρα μετά το 1-0 του πρωταγώνα. Αυτό είχα τονίσει και χθες, αγάπησα παιδιά, ότι αυτό το γκολ που ήρθε στο τέλος, νομίζω για τον ΠΑΟΚ ίσως να έχει παίξει και μικρή σημασία, γιατί ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ και με το 0-0 νίκη θα έψαχνε στην Τούμπα. Εντάξει, τώρα ψάχνει νίκη με δύο γκολ διαφορά. Αλλά νομίζω ότι ήταν χειρότερο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ναι, έδωσε περισσότερη ψυχολογία στη Σλόβαν. Αλλιώς με το 0-0 δεν νομίζω ότι θα έρχονταν με τόση αυτοπεποίθηση. Να. Σωστό αυτό είναι. Συμφωνώ. Και γενικά βλέπεις ότι η Σλόβαν είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή θεωρεί ότι έχει περισσότερες πιθανότητες. Και όχι αδίκως. Νομίζω όλοι συμφωνούμε στο γεγονός ότι έρχεται λίγο πιο με καλύτερη συνθήκη σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Είναι ναι. Και γενικότερες συνθήκες του αγώνα περίεργες για τον ΠΑΟΚ. Δηλαδή, οι Σλοβάκοι γενικότερα δημιουργούν ένα κλίμα περίεργο. Υπάρχει και μια ανακοίνωση πριν από λίγο, την συζητούσαμε τώρα εδώ πέρα. Για το ΠΑΟΚ TV. Που, ναι, δηλαδή γενικότερα πάνε λίγο την κουβέντα αλλού, είναι και το κομμάτι του κόσμου. Στον ΠΑΟΚ τα αφήνουν όλα στην άκρη, αυτό που ενδιαφέρει είναι το αποτέλεσμα. Δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πέρα από την πρόκριση αύριο. Αλλά είναι και αυτό που είπε ο Αμπέλ Φερέρα και εδώ, νομίζω ότι φαίνεται η δουλειά που γίνεται στο κομμάτι πνευματικό, ότι αν ο ΠΑΟΚ βρεθεί πίσω στο σκορ ή δεχτεί κάποιο γκολ που θα του βάλει μεγαλύτερη πίεση, δεν πρέπει εκεί να κολλήσει ούτε η ομάδα, αλλά ούτε και ο κόσμος. Ναι. Είναι ένα παιχνίδι 90 λεπτά. Προφανώς και το πρώτο μέλημα για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή είναι γρήγορο γκολ και να μην δεχτεί γκολ. Αλλά αν δεχτεί γκολ, έχει δείξει ότι στο παρελθόν ότι μπορεί να αντιδράσει. Το θέμα είναι να είναι καλά πνευματικά και να το διαχειριστεί. Κάνει. Ναι, έτσι να το διαχειριστεί. Γιατί εντάξει, αν δεχτεί ένα γκολ, χρειάζεται τρία μένα, αλλά δεν είναι και ανεύκτο απέναντι σε αυτή την ομάδα. Εντάξει, έχει βάλει τέτοια γκολ στον Άγιαξ, έτσι. Έτσι, έγινε, έκανε ανατροπή απέναντι στον Άγιαξ, βέβαια. Ναι, σε μια πολύ πιο δύσκολη ομάδα. Και πέρσι με του ίδιου παίκτε, αλλά αντίστοιχα αποτελέσματα. Το θέμα είναι καθαρά στο κομμάτι της συγκέντρωσης και της πνευματικής ηρεμίας για μένα. Δηλαδή αγωνιστικά δεν θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ έχει θέμα. Το θέμα είναι το πνευματικό, η ισορροπία της ομάδας, να μην υπάρχει εκνευρισμός, να υπάρχει καθαρό μυαλό. Συγκέντρωση το 100%. Αυτό. Έτσι. Ωραία αγάπη. Να σε ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και από την αγάπη Γαβριλίδου από το γήπεδο της Τούμπας. Στην αίθουσα τύπου εκεί μίλησε πριν λίγο ο Βαρέλα και ο Αμπέλ Φερέιρα. Τους ακούσατε εδώ από το Λίμπερο 107,4. Έδωσαν έτσι το στίγμα για την πρόκριση αύριο. Χρήστο, πες το. Διαφώνησες με αυτό που είπε αγάπη για τις πιθανότητες που έχει η Σλόβαν? Όχι 100%. Απλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει περισσότερη ποιότητα. Ναι, αλλά με βάση το 1-0. Το 1-0... Έχουν προβάδισμα όμως και το κάνουμε οι Σλοβακοί. Εντάξει, το 1-0, κοίταξε, να σου πω την αλήθεια, θεωρώ άντε να έχει μια πιθανότητα 52% με 48%. Αν δηλαδή το 0-0 σου αφήνει ένα 50-50, το 1-0 να σου δίνει ένα 52-48 με βάση την εικόνα του ΠΑΟΚ και τη Σλόβα και με βάση την ποιότητα. Γιατί ο ΠΑΟΚ μπορεί να μπει μέσα και στο 3 να κάνει μια κούρσα ολυμιάς από τη δεξιά, πετάξει μια σέντρα και το γραφώσει ο Τσούμπα. Και στο 3 να είναι ένα 0. Έτσι το είδε στο όνειρο. Έτσι το είδε στο όνειρο. Έτσι ακριβώς. Κατάλαβες. Αλλά μπορεί να φτάσουμε και στο 88 και να είναι 0-0. Άμα θα είναι 2-0 στο 88, θα είσαι ήσυχος? Όχι. Άρα θέλει 3 γκολ ο ΠΑΟΚ αύριο. Ο ΠΑΟΚ... Για να είναι ήσυχος. Εγώ θέλω να βάλει όσα, να καθαρίσει από νωρίς. Όσα πιο πολλά μπορεί. Βρεγιασί είναι 3-0 στο μήχρονο, δεν με ενδιαφέρει. Να είμαστε ήσυχοι. Εννοώ να μην δούμε εικόνα πανετολικού. Εικόνα πανετολικού. Γιατί είδες, το έφαγε τον γκολ εκεί στο τέλος, θα έχει άλλη σημασία αύριο. Ναι. Πάμε να ακούσουμε λίγο την ώρα. Λοιπόν, τι λέγαμε, Χρήστο? Για το πες το πάλι το σενάριο, βγαίνει ο Τσούμπα από δεξιά. Βγαίνει ο Λιμιός από δεξιά. Ναι, σεντράρι, περνάει δύο παίκτες. Κεφαλιά ο Ακπομ ή πλασέ? Όχι, όχι, προβολή. Προβολή. Γιατί είναι και έτσι. Και 1-0 στο 3. Έχει μακρύ πόδι. Και μετά. Και μετά τι? 1-0. Κόβεται το ίντερνετ και δεν βλέπεις σέντρα. Αυτό ήταν εμπιχτή για το Pack TV. Όχι. Το ίντερνετ λέω κόβεται, όχι το Pack TV. Άμα κόβει το ίντερνετ, πού θα δει το Pack TV? Ναι, όχι ρε, δεν θα φταίει το Pack TV αν κοπεί το δικό μου ίντερνετ. Ο παροχός του θα φταίει. Κατάλαβες. Το οποίο μέσα στο πιάσαμε το Pack TV. Πάμε λίγο ναι στην ανακοίνωση που θα έχει και τα δύο παιδιά για τη Σλόβαν. Η αγάπη για τη Σλόβαν. Η ανακοίνωση τη Σλόβαν, έτσι. Ναι. Την έχεις μπροστά σου? Την έχω, ναι, μπροστά μου. Ωραία. Η Σλόβαν λοιπόν αναφέρει ότι υπήρχαν συζητήσεις με τον Δικέφαλο. Η Σλοβακική ομάδα έκανε πολλές προτάσεις για τα τηλεοπτικά, όμως οι Ασπρόμαυροι αρνήθηκαν
τις προτάσεις. Επίσης αναφέρουν ότι το τέλος αναφέρει βασικά ότι το παιχνίδι θα μεταδοθεί αποκλειστικά και μόνο από το PAOK TV και στη Σλοβακία, ενώ τονίζουν ότι αυτά ανάμεσα σε μεγάλες ομάδες είναι καλό να μην γίνονται. Συνεπώς δηλαδή πρέπει να πληρώσουν συνδρομή και οι Σλοβάκοι. Όσοι Σλοβάκοι θέλουν να δουν το παιχνίδι, θα μπουν στο PAOK TV, θα κάνουν εγγραφή τους, θα πληρώσουν συνδρομή τους, τα 5 θα ευρώ. Θα ακούσουν τον Αλέξη Σπυρόπουλο στην αναμετάδοση του αγώνα. Έτσι. Ναι, σωστή κίνηση νομίζω. Πολλοί Σλοβάκοι θα θέλουν να δουν το παιχνίδι. Ναι. Πόσο μάλλον όταν έχουν κερδίσει και στο πρώτο μάτς, δεν θα είναι αδιάφοροι καθόλου. Ίσα-ίσα. Εντάξει, μέχρι να πεταχτεί οπότε... ο Άκοβ και να βάλει τον κόλτρα. Εσύ, θα έχουν δώσει όμως τα 5 ευρώ τότε. και λες, όχι, ναι, λες να κάνω το πακέτο να δω και το μάτς με τον Πανιόνιο. Για τον Πάοκ είναι σίγουρα συμφέρουσα κίνηση. Το θέμα είναι βέβαια αυτό που δημιουργείται που κάνουν τα παράπονα οι Σλοβάκοι. Γιατί εντάξει, προφανώς και εμάς ίσως δεν θα μας άρεσε κάτι. Ίσως θα έπρεπε να φέρουμε να μπούμε δηλαδή. Να πάρουν μόνο εικόνα και να έχουν. Αυτό... Οι Σλοβάκοι αναφέρουν τώρα ότι αυτό που καταλαβαίνω ότι είχαν διαπραγματεύσει με την πλευρά του ΠΑΟΚ αρκετά κανάλια σλοβακικά για να πάρουν το δικαίωμα τη μετάδοση και να δείξει ΠΑΟΚ... τηλεόρασή του. Έτσι, με παραγωγή του ΠΑΟΚ, ναι, TV. Ναι, να ναι, πουλήσει κανονικά ο ΠΑΟΚ την παραγωγή όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Αλλά ο ΠΑΟΚ έδωσε πόρτα. Ναι, συγγνώμη. Και θα το δουν μόνο μέσω ΠΑΟΚ TV. Ναι. Αν γινόταν αυτό από την αναποδίση, να υπήρχαν παράπονα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Που θα έλεγε ο ΠΑΟΞής τώρα, δεν θέλω να μπω στο site τη Σλοβακία να δω τα 5 ευρώ και να ακούω τον Σλοβάκο να περιγράφει. Σωστό αυτό. Αν ναι, και γίνεται, γιατί αν μπει σε live streaming, ακούς και τον Τούρκο και τον Αλγερινό. Να έπαιζε τώρα το πρώτο μάτς, να μην το δείχνει η Κοσμοτέ TV, ναι, ναι, να το δείχνει το Σλόβαν Μπρατισλάβα TV και να έπρεπε ο Οξύς να μπει, να δώσει τα 5 ευρώ και να το ακούσει με περιγραφή σλοβακή. Ναι. Ωραία, ρε φίλε, δεν το. Και με 5 ευρώ μέσω ακούς, ίντερνετ. Ωραία, δεν το. Δεν πληρώνει για να δει και ακού λίμπερο 107,4 την αναμετάδοση. Ο Σλοβακό. Απλά πράγματα, όχι. Α, εννοείται. Στο ανάποδο, ναι. Ναι, μη λέμε τώρα για το δεδομένο που υπάρχει. Ναι, εικόνα λέμε. Ναι, να δεις το παιχνίδι. Το θυσιάζει, ρε φίλε. Αν θες να δώσεις 5 ευρώ, ακούς ραδιόφωνο. Τι να κάνουμε. Και φαντάζεσαι. Όπως αυτό που φαντάζεσαι εσύ, ότι θα πάει από τα δεξιά και θα βάλει γκολ έτσι. Πάντως ελεύθερη αγορά είναι. Ελεύθερη αγορά. Και άμα βγει έτσι όμως, ρε φίλε. Ελεύθερη αγορά είναι και αποφασίζει ο ΠΑΟΚ να το θέσει έτσι το ζήτημα. Είναι πραγματικότητα. Και να το κάνει έτσι. Οπότε εντάξει, μάθαμε αυτό το λόγο. Απλά σχολιάζουμε την απόφαση. Αλλά θέλω να πω ότι και οι Σλοβάκοι από τη μεριά του ένα δίκιο το έχουν. Εντάξει, ναι, υπάρχει δίκιο. Έχουν, αλλά... Εντάξει, δεν είναι ωραίο. Δεν ξέρω, έτσι μου φαίνεται, δεν ξέρω τώρα τα δεδομένα ακριβώς ποια είναι. Απ' έξω βλέποντας το. Θα μπορούσε να είχε πουλήσει τη μετάδοση. Όχι τη μετάδοση. Την παραγωγή βασικά. Να υπήρχε ένας Σλοβάκος, τέτοιο πώς το λένε, speaker, να κάνει για τους Σλοβάκους. Εσύ εκεί κολλάς. Γιατί σίγουρα θέλουν να ακούσουν τα Σλοβάκικά τους και όχι να ακούσουν τα ελληνικά τους. Εικόνα θα έχουν. Ναι, δηλαδή μου άλλο λέει ο Σλοβάκο, γιατί να δώσει τα 5 ευρώ. Α, τα 5 ευρώ είναι το πρόβλημά του. Δεν ναι, θα είναι και αυτό. Και αυτό, σίγουρα εννοείται. Κατάλαβε. Τον Παοξίδη θα τον πήρε να δώσει 5 ευρώ στη Σλόβαν. Άλλο τώρα που τα δίνει για να δει τον Παοξίδη. Περιγραφή για τον Έλληνα. Όλο το Σλοβάκι περιγραφή, γιατί να το κάνει αυτό. Όλο το πακέτο, εντάξει. Ναι, ναι, ισχύει αυτό. Εντάξει, όμω ο Πάκο αποφασίζει. Σίγουρα είναι πολύ συμφέρουσα για τον Πάκο, γιατί σκεφτείτε πώ θα θέλουν να το δουν από τη Σλοβακία. Πάρα πολύ. Σω θα μπερδευτούν. Υπάρχει στα αγγλικά. Και νομίζω ότι όντα και ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και αρκετοί Έλληνες ουδέτεροι φίλοι θα θέλουν να δουν το παιχνίδι. Ουδέτεροι. Φίλοι άλλων ομάδων, ίσως επειδή είναι ευρωπαϊκό, θα θέλουν να έχουν άλλο το ΠΑΟΚ Πανετολικός και το ΠΑΟΚ Πανιώνιος και άλλο το τώρα που ο ΠΑΟΚ παίζει την πρόκριση. Αν είσαι φίλαθλος, παίζει εσύ, τη χρονιά του, ρε παιδί. Για θα καθίσει να δει το παιχνίδι. Εφόσον δεν το έχει τηλεόραση τώρα, βάζει Smart TV. Με παρέα, σου, το ναι, TV, με παρέα θα, με παρέα νομίζω θα προτιμηθεί. Εγώ νομίζω θα να υπάρχει ένα ΠΑΟΚ στην παρέα. Κατάλαβε, κάπως έτσι πηγαίνει αυτό. Εγώ νομίζω θα ούτως ή άλλως θα έχει παραπάνω, σίγουρα παραπάνω γραφές από ό,τι είχε το μάτι του Πανετολικού. Λες αργότερα να δούμε διαρκεία στο ΠΑΟΚ TV. Ναι. Ένα πακέτο για όλη τη σεζόν. Αυτό λέω, είναι στα διαρκεία. Ναι, ναι. Μα ναι, ναι, μπορείτε ότι αυτό θα γίνει. Όταν θα καθιερωθεί. Ήδη ο ΠΑΟΚ έχει ξεκινήσει να αναπτύσσει την εφαρμογή ΠΑΟΚ TV App για Smart TV, γιατί υπήρχαν κάποια θεματάκια που παρατηρήθηκαν για τη Smart TV. Ήδη ξεκίνησε αυτό. Άρα όλα αυτά συνηγορούν στο ότι θα έχουμε μάλλον όλα τα παιχνίδια εντός έδρας του ΠΑΟΚ το TV, άρα θα υπάρχει και το ανάλογο πακετάκι. Ένα στην ουσία τηλεοπτικό διαρκεία, άμα θέλετε να το βοηθήσουμε έτσι. Πολύ ωραία. Έλε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος. Θα δώσουμε σκητάλη στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα που έχει φτάσει εδώ στο Λίμπερο 107,4. Αύριο και πάλι θα είμαστε μαζί στις 2 από τις 2 και τις 3 όπως κάθε μέρα. Ο Λίμπερο παντού. Ημέρα αγώνα αύριο και τον ΠΑΟΚ. Σήμερα ημέρα Champions League. Θα έχουμε αρκετά να πούμε. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.